Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Ζήσε με αγάπη με την Ξένια Κουρτογλου, προσωποκεντρική σύμβουλος ψυχικής υγείας, life and business coach, συγγραφέας. Μήπως είστε από εκείνους τους ανθρώπους που γίνονται θυσία για τους άλλους? Μήπως βρίσκετε συχνά τον εαυτό σας να λέει ναι, ενώ από μέσα σας θέλατε να πείτε όχι? Ή μήπως δηλιάζετε να εκφράσετε την άποψή σας επειδή δεν συμφωνεί με τους άλλους? Αν σας συμβαίνουν συχνά κάποια από αυτά, τότε μάλλον είστε στην κατηγορία των ανθρώπων που βάζουν τους άλλους πάνω από τον εαυτό τους. Στα αγγλικά υπάρχει η έκφραση people pleasers, δηλαδή οι άνθρωποι που θέλουν πάντα να ευχαριστούν τους άλλους. Είναι μια στάση που πιθανά σας έχει δημιουργηθεί από μικρή ηλικία, αν οι γονείς σας έδειχναν αγάπη και επιβεβαίωση μόνο αν ήσασταν καλό και υπάκουο παιδί. Δυστυχώς, αυτή η στάση ακολουθεί στην εφηβική και ενήλικη ζωή και κρύβει χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη σιγουριάς ή την ανάγκη να είστε χρήσιμοι και σημαντικοί. Όμως, όταν λέτε ναι στους άλλους, λέτε ένα μεγάλο όχι σε εσάς και οι δικές σας ανάγκες μένουν ακάλυπτες. Θα μοιραστώ κάποιες ιδέες που μπορείτε να εφαρμόσετε από σήμερα κιόλας, που ελπίζω να σας βοηθήσουν να σταματήσετε να βάζετε τους άλλους πάνω από εσάς και να φροντίσετε τον εαυτό σας, ακούγοντας αυτή την εσωτερική φωνούλα που διαμαρτύρεται. Στο νούμερο 1, καλλιεργήστε αυτοεκτίμηση. Ο λόγος που θέλετε να ευχαριστείτε τους άλλους είναι για να παίρνετε την αγάπη και την εκτίμησή τους. Αν ξεκινήσετε να εκτιμάτε τον εαυτό σας για αυτό που είναι, δεν θα εξαρτάστε από τους άλλους για να νιώσετε καλά. Κάντε μια λίστα με τις επιτυχίες σας που θα σας θυμίζουν την αξία σας και ξεκινήστε να βρίσκεστε με ανθρώπους που σας κάνουν να νιώθετε καλά, χωρίς να σας ζητάνε τίποτα. Στο νούμερο 2, ξεκινήστε να λέτε μικρά όχι. Για να μην αλλάξετε απότομα, αν για παράδειγμα σας καλούν κάπου που δεν θέλετε να πάτε, πείτε θα έρθω, αλλά θα πρέπει να φύγω νωρίς. Στο νούμερο 3, όταν σας ζητούν κάτι, πάρτε χρόνο πριν απαντήσετε. Σας ζητάει η φίλη σας να πάτε μαζί στα μαγαζιά γιατί θέλει να αγοράσει ένα φόρεμα και δεν σας ευχαριστεί καθόλου αυτή η ιδέα. Πείτε, άσε με να δω λίγο το πρόγραμμά μου και θα σου πω αν μπορώ. Θα είναι μετά πιο εύκολο να στείλετε ένα μήνυμα και να πείτε ότι τελικά δεν μπορείτε. Στο νούμερο 4, καθορίστε τους δικούς σας στόχους. Θέστε ξεκάθαρους στόχους που θέλετε να πετύχετε και κάθε μέρα να ρωτηθείτε: αυτά που κάνω σήμερα με πάνε στους στόχους μου? Με αυτόν τον τρόπο θα συνειδητοποιήσετε πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος σας και δεν θα τον εφιερώνετε στους άλλους προσπαθώντας να τους ευχαριστήσετε. Στο νούμερο 5, απομακρύνετε τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή σας. Άνθρωποι που συνέχεια ζητάνε χάρες και να ασχολείστε μαζί τους δεν σας χρειάζονται, ούτε και χρειάζεται να τους εξυπηρετείτε και να τους ευχαριστείτε σε βάρος της δικής σας χαράς και ευτυχίας. Και στο νούμερο 6, σταματήστε να απολογήστε. Ζητήστε συγγνώμη αν έχετε κάνει ένα λάθος ή αν πληγώσατε κάποιον. Όχι όμως όταν αρνείστε να κάνετε τις χάρες των άλλων. Απλά δεν μπορείτε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, σύμβουλος ψυχικής υγείας και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πρακτικές συμβουλές από την επιστήμη και την εμπειρία για να αυξάνετε ψυχική ανθεκτικότητα και να απολαμβάνετε μια όμορφη ζωή. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.